Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τον προϋπολογισμό θα μιλήσω και για τα στοιχεία της οικονομίας. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ στην αρχή σε μια επέτειο. Είναι σήμερα 18 Οκτωβρίου του 2018. Έχω εδώ τα νέα, πρώτο σέλιδο, 18 Οκτωβρίου του 2014. Ο τίτλος, τα 20 λεπτά που μας γύρισαν πίσω στο μνημόνιο. Φαντάζομαι ότι τα νέα δεν είναι φιλοσυριζέικη εφημερίδα και θα ξέρετε κιόλας ότι ήταν εφημερίδα, είπατε ότι δεν θα διακόπτετε, δεν θα διακόπτω ούτε σας. Λοιπόν, δεν είναι φιλοσυριζέικη εφημερίδα, δημιουργήθηκε για να πολεμήσει τον κυτρινισμό του αντιβενιζμού το 1931. Τι λέει το πρώτο σέλιδο? Λέει ότι με μια συνάντηση του οικονομικού επιτελείου για 20 λεπτά κατάλαβαν τι λέει Λαγκάρντ και οι αγορές και η κυβέρνηση ότι γυρνάτε στο μνημόνιο. Άρα, όταν μας λέτε ότι δεν είναι το πρώτο προσχέδιο, ο πρώτος προϋπολογισμός που είναι εκτός μνημονίου, να ξέρετε ότι η δικιά σας εφημερίδα που σας υποστήριζε έλεγε ότι είχε τελειώσει το παραμύθι 18 Οκτωβρίου. Και είμαι περήφανος που εγώ είμαι υπουργός μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη και μαζί με την κυρία Παπανάτσου που καταθέτουμε το πρώτο προϋπολογισμό εκτός μνημονίου. Και τι λέει αυτό το άρθρο που θα το καταθέσω? Λέει ένα άλλο πράγμα. Ξέρετε τι ήταν το επιτόκιο 18 Οκτωβρίου του 2014. 9,08. Να το ξαναπώ. 9,08. Και εσείς σπεκουλάρετε όλο το προηγούμενες 3-4 εβδομάδες ενάντια στην ελληνική οικονομία, ενάντια ο κύριος Σταϊκούρας λέει ότι είμαστε πια, γιατί έχετε ξεχάσει τι λέγατε πριν από 3-4 μήνες, ότι και ένα χρόνο εδώ που τα λέμε, ότι αποδεικνύεται το τέταρτο μνημόνιο γιατί θα μειωθούν οι συντάξεις. Τώρα με πλατιά βηματάκια το παίρνετε πίσω αυτό, γιατί έχετε καταλάβει που πάει το πράγμα. Τι σας έχει μείνει? Ότι δεν θα βγούμε στις αγορές, ότι είμαστε εκτός αγορών και αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε. Σας λέω, μην επενδύσετε και σε αυτό για άλλη μια φορά. Μην επενδύσετε εσείς που το Οκτώβριο του 2014 είχατε επιτόκιο 9,08 και τώρα λέτε για μας που έχουμε 4,3 και κατεβαίνει τις τελευταίες 3-4 μήνες. Γιατί θα βγούμε στις αγορές. Θα βγούμε στις αγορές. Ξέρετε, όλη αυτή η σπέκουλα με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ το τελευταίο μήνα. Πραγματικά δεν το πίστεψα ότι θα σπεκουλάρετε ακόμα και στις τράπεζες. Αυτό δεν το περίμενα. Και η πρώτη μου αντίληψη, η πρώτη μου άποψη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα που πήγε από το πελετειακό σύστημα και το παλιοκομματισμό στον ακραίο δεξιό λακισμό χωρίς το ενδιάμεσο στάδιο του σοβαρού συντηρητικού κόμματος. Αυτή είναι η άποψή μου για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή ήταν μόνο η πρώτη άποψη. Γιατί στο ταξίδι μου στη Ασία είχα την ευκαιρία να διαβάσω το βιβλίο του Μαυρογορδάτου για τον εθνικό διχασμό. Το πρώτο τόμο που φτάνει μέχρι τη μικρασιάτικη καταστροφή. Λέει εκεί ο Μαυρογορδάτος, στη σελίδα 171, η ρητική αρχή του αντιβενιζισμού υπήρξε η ολοκληρωτική και απόλυτη απόρριψη του Βενιζέλου. Ο Γιώργος Βλάχος συμπυκνώνει την ουσία της παράταξής του γράφοντας το 1920, σε εισαγωγικά, «Εμείς, οτιδήποτε και αν συμβεί στην χώρα αυτήν, δεν θέλουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο».
και έχει μια υποσημείωση, τι δεν καταλάβατε, ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα, εμείς το Βενιζέλο δεν το θέλουμε. Ας πάει στο διάλο αυτή η χώρα, εμείς θέλουμε να διώξουμε το Βενιζέλο. Τι δεν καταλάβατε. Και μάλιστα σε υποσημείωμα, λέει ότι αυτό το άρθρο στις 27 Δεκεμβρίου του 20 είχε το τίτλο «Χωρίς πάθος» και βάζει κάποια σημεία ο κύριος Μαυρογορδάτος που επινοεί φαντάσου να είχε πάθος. Συνεχίζει όμως η σελίδα. Δεν θα έχω λίγο, δηλαδή, γιατί δεν έχετε όμως επιχειρήματα. Μην κόβετε μετά. Μην διακόπτετε, κύριε Λοβέρδο. Ποτέ δεν έχετε επιχειρήματα. Αφήστε να πω την ομιλία κύριε μου Λοβέρδο. Και αφήστε. Δεν μας αφορά. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, σελίδα 224. Δεν είπε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Δεν είπε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, δεν είπε για τον Βαγγέλη. Αυτό το λαϊκίστικο, τα βιβλία είναι για όλους, κύριε Λοβέρδο. Δεν είναι του Πασόκ τα βιβλία. Για όλους είναι τα βιβλία, το καταλάβατε. Αφήστε τα αυτά. Είστε και καθηγητής πανεπιστημίου που ντροπιάζετε το πανεπιστημιακό κάθε μέρα. Κάθε μέρα το ντροπιάζετε. Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ. Πανεπιστημιακός δάσκολος να λέει δεν είναι για μας αυτό το βιβλίο. Δεν ντρέπεστε. Πήγαινετε. Δεν μας αφορά. Όλο τον κόσμο αφορούν τα βιβλία. Μόνο στο Πασόκ έχετε αυτή την νοοτροπία. Ναι. Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ. Σελίδια 200. Σας παρακαλώ. Παρεμπιπτόντως είναι σημαντικό. Είναι από τους εξαιρετικούς ιστορικούς ο κ. Μαυροκουδάτος. Έπρεπε να το πείτε, κύριε. Σελίδια 224. 224 με 25. Εξηγεί εκεί ο κ. Μαυρογορδάτος. Γιατί οι αντιβενιζελικοί που κέρδισαν τις εκλογές του 1920 δεν μπορούν να διακόψουν τη μικροασιάτικη εκστρατεία από φόβο εξέγερσης και ανατροπής τους. Και γιατί δεν δέχονται τη συνεννόηση του Βενιζέλου που την προσφέρει. Και αναφέρει ο κύριος Μαυρογορδάτος το ημερολόγιο του Γιάννη Ματαξά που λέει να υπάγει ο τόπος μας εις τον διάβολον για να μην έρθει ο Βενιζέλος. Αυτή είναι η παράταξη της δεξιάς. Δεν σας νοιάζει τίποτα. Δεν σας νοιάζουν οι τράπεζες, η οικονομία, οι επενδύσεις να φύγει ο Τσίπρας. Ακριβώς. Άρα σας αδίκησα όταν είπα ότι είσαστε το πρώτο κόμμα να πήγατε από το πελατειακό σύστημα και το παλιοκομματισμό στον ακραίο δεξιό λαϊκισμό χωρίς το ενδιάμεσο στάδιο του σοβαρού συντηρητικού κόμματος. Από την αρχή του 20ου αιώνα είσαστε ακριβώς το ίδιο. Και ποντάρετε πάνω στην καταστροφή, λέτε οποιοδήποτε γεγονός είναι κατά, σας το είπε και ο κύριος Μαντάς, λέτε για μια επένδυση που έγινε, δεν έγινε, δεν λέτε για μια άλλη επένδυση που έγινε, το αμερικάνικο ταμπάκο με 150 εκατομμύρια, δεν το λέτε αυτό, δεν σας είναι τώρα, εχθές έγινε αυτό, ελάτε κύριε. Γιατί διακόπτεται συνέχεια, γιατί διακόπτεται, όταν λέω ότι είσαστε το ακραίο λαϊκό δεξιό, αυτό εννοώ. Δεν μπορείτε να ακούσετε ούτε συζήτηση. Κύριε Σταμάτη, να κάνω φωνάζω να τον αποβάλω, τι να κάνω. Προεδρεύετε. Κύριε Σταμάτη. Έτσι ήταν η δεξιά. Να πάει στον διάβολο η χώρα για να βγείτε εσείς στην εξουσία. Αυτό αποδεικνύει από το 1920 μέχρι τώρα. Δεν έχετε αλλάξει μια πυγμή από αυτό. Δεν σας νοιάζει αυτό που είναι το σημαντικό για αυτή τη χώρα. Κύριε Μηταράκη, σας παρακαλώ και εσάς. Κύριε Μηταράκη, σας παρακαλώ. Τι θέλετε να πω. Όταν σπεκιουλάρατε, ένα μήνα σπεκιουλάρετε. Κύριε, και άμα δεν γίνεται αυτό, κύριε. Σας παρακαλώ, μην απευθύνεστε, κύριε Υπουργέ. Σπεκιουλάρετε για τις τράπεζες και πρέπει να είσαστε ντροπιασμένοι για αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είμαι, δεν αστείευμαι καθόλου. Κύριε Μηταράκη. Λοιπόν, επειδή λέτε ότι έχω άγνοια, να σας πω τι έγινε στις συναντήσεις μου. Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ και Μπαλί. Μια εικόνα της οικονομίας που δεν μπορείς να την καταλάβεις αν διαβάζεις τις δικές σας εφημερίδες. Όλοι καταλαβαίνουν την πρόοδο που έχει γίνει. Όλοι... Κύριε Μηταράκη, μα δεν σας πρόσβαλε τώρα, δεν είπε κάτι για σας. Σας παρακαλώ. Κύριε Μηταράκη.
Κύριε Μηταράκη! Μην αγχώνεστε, κύριε Μηταράκη! Μα γιατί τώρα ποιους υποστηρίζετε τώρα? Πήρατε το λόγο διακόπτω στον Υπουργό για να πείτε ότι ξένοι επενδυτές λένε τα ίδια πράγματα που λέτε κι εσείς. Σας παρακαλώ. Προχωρήστε, κύριε Υπουργέ. Και τι βλέπουνε οι ξένοι επενδυτές? Βλέπουνε ότι στο προσχέδιο του προπολογισμού έχει ανεθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις τόσο για το 2018 όσο και για το 2019. Βλέπουνε ότι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθε σε 2,2. Αυτή είναι και η καλύτερη επίδοση οικονομικής μεγέθυνσης του πρώτου εξαμήνου από το 2007. Το ΑΕΠ αυξάνεται για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο για πρώτη φορά την περίοδο 2005 μέχρι 2006. Παράλληλα, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης του πρώτου τριμήνου αναθεωρήθηκε από 2,3 σε 2,5. Αναθεωρήθηκε χθες, 17 Δεκάτου, προς τα πάνω η ανάπτυξη για το 2017 στο 1,5. Βασική παράμετρος γι' αυτό ήταν η προς τα πάνω αναθεώρηση της κατανάλωσης, βελτιωμένης κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Μαρτίου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το 0,8 σε μη οικονομολόγους μπορεί να ακούγεται μικρός αριθμός, αλλά είναι πάνω σε μια μεγάλη βάση. Γιατί όπως ξέρετε, στο ΑΕΠ το μεγαλύτερο κομμάτι είναι η κατανάλωση, ούτε εξαγωγές ούτε οι επενδύσεις. Μάλιστα, πλέον το πρόσημο της είναι θετικό, από μείον 0,2 σε σύν 0,6. Έχουμε τα στοιχεία εργάνη. 288.369 νέες θέσεις εργασίας, η υψηλότερη επίδοση πρώτου εννιάμηνου από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή το 2001. Η δεύτερη καλύτερη επίδοση εννιάμηνου ήταν το 2017, ενώ η τρίτη καλύτερη ήταν το 2016 από την Ελστάτ. Το 19% περιορίστηκε το ποσοστό της ανεργίας στο δεύτερο τρίμηνο. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε από 9,5 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,9 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των αποσχολημένων αυξήθηκε κατά 3,7 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Παρατηρείται μείωση των μείωση των οικονομικά μη ενεργών, υποδεικνύοντας την επανείσοδο στην αγορά εργασίας. Τα δυσμονισονομικά τα έχουμε πει. Πάμε τώρα στις τράπεζες. Μείωση του ΕΛΑ το Οκτώβριο από στα 5 δις, θυμίζω ότι πέρυσι ήταν στα 28,6 δις. Αυτός ο πίνακας δείχνει πώς επιστρέφουν οι καταθέσεις και πώς μειώνεται το ΕΛΑ. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που βλέπουν οι επενδυτές για τις τράπεζες. Το δεύτερο στοιχείο που βλέπουν, και αυτό να το καταθέσω στα πρακτικά μαζί με τα νέα που είπα, το δεύτερο στοιχείο που βλέπουν είναι η αναβάθμιση του αξιόχρεου όλων των ελληνικών τραπεζών από την αξιολόγηση ΦΙΚ τον Οκτώβριο. Αυτό που βλέπουν όλοι είναι ότι όλες οι τράπεζες περάσανε τα stress test. Αυτό που βλέπουν είναι ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στις τράπεζες με σχέση τα κόκκινα δάνεια, αλλά συγχρόνως βλέπουν μια κυβέρνηση που συνεχώς κάνει παρεμβάσεις μαζί με την Ένωση Τραπεζών, μαζί με την Κεντρική Τράπεζα, μαζί με το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ για να λυθούν. Συνέχεια παίρνουν καινούργιες πρωτοβουλίες, θα υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες για να μπορεί αυτό να αλλάξει προς το καλύτερο και να πιάσουν τους στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων. Αυτό που βλέπουν για τις επενδύσεις είναι όσο αφορά τη μείωση των επενδύσεων κατά 5,4 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο το 2017, ότι αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση του μεταφορικού εξοπλισμού, ενώ οι άλλες συνιστώσεις των επενδύσεων παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Μηχανολογικός εξοπλισμός συν 19,3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας συν 15,4. Άλλες κατασκευές συν 6,9. Κατοικίες συν 5,1. Γιατί πάντα μιλάτε για τον ΟΣΑΤΑ σας βολεύει. Δεν διαβάζετε όμως τα στοιχεία του
τόσα που δείχνουν ότι η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στην αύξηση των επενδύσεων το 2017 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας μια αύξηση της τάξης 20%, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις έσπασαν το 2017 ρεκόρ δεκαετίες, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 27% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για τη βιομηχανία και μεταποίηση έχω μιλήσει πολλές φορές και για τις εξαγωγές, πώς αυξάνονται όλοι οι δείκτες που δείχνουν ότι έχουμε επέκταση και στις εξαγωγές. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Και πάνω σε αυτά χτίζεται. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία, κύριε Σταμάτη, που μας δίνει την αισιοδοξία για να κάνουμε αυτό το προϋπολογισμό. Και πριν πω τι είναι αυτός ο προϋπολογισμός, να πω, θέλω λίγο περισσότερο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να πω για να ξεκαθαρίσουμε αν υπάρχουν δύο σενάρια, ένα σενάριο. Τρία πράγματα. Πρώτα, όλα τα κράτη, μα όλα τα κράτη που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταθέτουν έναν πίνακα που είναι ο πίνακας βάσης που λέει τι θα γίνει χωρίς περαιτέρω μέτρα. Όλες οι χώρες. Απλώς η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που το κάνει, γιατί δεν ήταν μέχρι τώρα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και δεν είχε αυτή τη διαδικασία. Άρα όλες οι χώρες παραθέτουν αυτό το πίνακα. Δεύτερον, όλες οι χώρες είναι προφανές θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Άρα αυτό είναι μόνο για μέτρο σύγκριση. Γι' αυτό λέγεται σενάριο βάση. Όλες οι χώρες, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Γερμανία, όλες οι χώρες θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Τρίτο στοιχείο. Και η ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση θέλει να κάνει παρεμβάσεις. Και τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε τις περιγράφουμε με πολύ συνοπτικό, ξεκάθαρο και με διαφάνεια τρόπο. Δεν υπάρχει καμία αμφισημία τι λέει, τι προτείνει η κυβέρνηση να κάνει, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Μπορείτε να το διαβάσετε ότι δεν μειώνονται οι συντάξεις και παίρνουμε ένα κομμάτι από τον αντίμετρο για να το παραπάνω δαπάνες αυτή τη στιγμή της τάξης των 800 εκατομμυρίων. Στην πραγματικότητα δε είναι πιο επεκτακτική, πιο επεκτικός αυτός ο προϋπολογισμός. Γιατί έχει μεγαλύτερη επέκταση? Γιατί ήδη έχουμε κάνει κομμάτι των αντιμέτρων. Ακριβώς γιατί είμαστε σοβαρή κυβέρνηση, είχαμε και δημοσιονομικό χώρο το 2018 και 250 που ήταν για επιδότηση των παιδιών που έπρεπε να αρχίσει το 2019, άρχισε το 2018. Άρα κανονικά, αν θέλετε να δείτε το κοινωνικό κράτος που δημιουργεί η κυβέρνησή μας, θα πρέπει να δείτε όλα τα μέτρα που κάνουμε τώρα, που είναι και για το βοήθεια στο σπίτι και για την ειδική αγωγή και για τα βοήθεια στη στέγαση και τη βοήθεια στα παιδιά. Αυτό κάνουμε για αυτό το χώρο. Αυτό το χώρο δημιουργούμε όχι μόνο να μειώσουμε τους φόρους, γιατί κάνουμε και τέτοια πράγματα. Μειώνεται ο φόρος στο κεφάλαιο 1%, μειώνεται το ΦΠΑ, μειώνονται οι κοινωνικές εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους. Αλλά ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει σε αυτές τις εκλογές το θέλει αυτό το μείγμα. Εμείς αυτό θα βάλουμε κάτω. Μπορεί ο κόσμος να αποφασίσει και να τους πείσετε να μην έχει τίποτα περισσότερο για την ειδική αγωγή και να έρχονται και να φεύγουν οι δάσκαλοι όποτε είναι, γιατί είναι εποχιακοί και πότε το παιδί το έχει το δάσκαλο δίπλα του και πότε δεν το έχει το δάσκαλο δίπλα του. Μπορεί να αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να πληρώσετε για την ειδική αγωγή, ότι, για τη βοήθεια στο σπίτι. Να αποφασίσετε ότι στα χωριά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν είναι σημαντικό, ότι αυτοί οι απασχολούμενοι δεν έχουν καμία βοήθεια σε αυτό. Μπορείτε να το πείτε αυτό. Δικό σας θέμα. Αλλά ο κόσμος σε εμάς ξέρει ακριβώς τι να περιμένει. Ξέρει ότι είναι μια κυβέρνηση που θέλει να πάρει με ό,τι δημοσιονομικό χώρο έχει και μέτρα για την ανάπτυξη και μέτρα για να χτίσει μια κοινωνία που θα είμαστε περήφανοι. Η επιλογή για τον κόσμο είναι ξεκάθαρη.
είναι ξεκάθαρη. Και είναι ξεκάθαρη για μας και είναι μάλλον ξεκάθαρη για σας αν ξέραμε πώς θα χρηματοδοτήσετε αυτά τα πράγματα που λέτε ότι θα χρηματοδοτήσετε. Εγώ από σας, κύριο Σταμάτη, δεν πίστηκα ότι το πρόγραμμα βγαίνει, δεν το κατάλαβα πώς βγαίνει, αλλά εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε και στον προϋπολογισμό. Εδώ είμαστε, με διακόψατε 6 φορές και εγώ ούτε μία. Ούτε μία. 6 φορές. 6 φορές. Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μια ανάπτυξη με δικαιοσύνη. Ο δείκτης Gini μειώνεται. Η ανισότητα για τα παιδιά μειώνεται. Αυτό που βγήκε από το Euromode, που είπαν ότι ο μισός πληθυσμός χάνει από τα προτινόμενα μέτρα, δεν ισχύει. Το μοντέλο είναι στατικό και δεν προβλέπει αύξηση απασχόλησης μισθών. Αυτό δηλαδή θα συνέβαινε αν η ανάπτυξη για το 2019 ήταν 0 και η μείωση της ανεργίας για το 2019 ήταν επίσης 0. Κάτι που ακόμα και εσείς νομίζω ότι δεν το πιστεύετε, ότι θα είναι 0 η ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης. Τα μέτρα που ενσωματώνονται στο προϋπολογισμό είναι έτσι σχεδιασμένα που να έχουν θετικές επιπτώσεις σε πολύ μεγάλο φάσμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Είναι επίσης προφανές ότι η μείωση της ανεργίας και η αύξηση του κατώτατου μισθού θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Πάνω σε αυτό λέμε, κυρίες και κύριοι, ότι προσπαθούμε με τα μέτρα που παίρνουμε να αποζημιώσουμε για τις ζημιές, αλλά όχι μόνο αποζημίωση και προς τα πίσω, να φτιάξουμε μια ανάπτυξη που είναι βιώσιμη και ένα κοινωνικό κράτος στην παιδεία, στην υγεία και στον κόσμο της εργασίας που όλοι οι Έλληνες θα είναι περήφανοι. Σταματήστε την καταστροφολογία. Δεν σας βγήκε ότι δεν θα τελειώνουμε τις αξιολογήσεις. Δεν σας βγήκε ότι δεν θα πάρουμε κάτι για το χρέος που όλοι οι επενδυτές μου είπανε ότι καταλαβαίνουμε ότι έχετε καλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες από σχεδόν όλες τις χώρες του Νότου μέχρι και 15 χρόνια. Δεν σας βγήκε αυτό. Δεν σας βγήκε ότι θα θεί ο κόφτης. Δεν σας βγήκε ότι θα μειωθούν οι συντάξεις. Μη συνεχίσετε ότι δεν θα βγούμε στις αγορές προσπαθώντας για να μην βγούμε. Νομίζω ότι ο κόσμος των αστών περιμένει κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι προσφέρετε σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σταμάτη, πραγματικά εδώ αφήνω. Κύριε Σταμάτη, αφήνω. Είμαστε επιτροπή, δεν είμαστε. Κύριε Σταμάτη, τι γίνεται εδώ, ποιος φωνάζει? Λοιπόν, αφήνω στην Επιτροπή να υπάρχει ένας διάλογος. Όμως θα πρέπει σε κάποια αυταπόδεικτα πράγματα. Σας είπε και ο κύριος Τσακαλώτος σήμερα και χτες ο κύριος Χουλιαράκης και χτες εγώ συμμετείχα στο εξάμεινο το ευρωπαϊκό και όλες οι χώρες από το 2010 καταθέτουν αυτά που είπε ο κύριος Τσακαλώτος σήμερα. Τον προϋπολογισμό βάσης και εκείνο που θέλουν να κάνουν. Αυτό έγινε και εγώ σας είπα ότι ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί για πρώτη φορά ήμουν κανονικό μέλος αυτή τη συζήτηση που έγινε με όλα τα δικαιώματα του κανονικού μέλους. Μέχρι τώρα πήγαινα σαν παρατηρητής. Αυτή είναι πραγματικότητα. Το λέμε, το ξαναλέμε και ο κύριος Κουτσούκος και εσείς το είπατε ότι είναι ένα σενάριο έτσι, ένα άλλος έτσι, άλλο για τους, άλλο για τους Ευρωπαίους, άλλο για την Ελλάδα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είπε κανένας αυτό το πράγμα. Κανένα, τίποτα από αυτά δεν είπε ο Κουτεντάκης, ο κύριος Σακαλώτος. Κύριε Σταμάτη, ο Κουτεντάκης δεν είναι δικός μας. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Όταν είναι ανεξάρτητες αρχές, περιμένουμε να πει την ανεξάρτητη το άποψή του. Και όπως εγώ πάντα σεβάστηκα τον κύριο Λιαργκόβα, που δεν τον θεωρούσα δικό σας, τον θεωρούσα έναν πανεπιστημιακό, που μπορώ να συμφωνήσω και διαφωνήσω, να έχετε εσείς
την ευγενική καλοσύνη να αλλάξετε αυτή τον τόπο και να μην λέτε ότι είναι δικός μας. Εγώ χαίρομαι να με κάνει κριτική ο κύριος Κουτεντάκης και θα χαίρομαι και στο μέλλον να μου κάνει. Γιατί εγώ δεν ακούω μόνο αυτό που θέλω να ακούσω, αλλά αυτά που χρειάζομαι να ξέρω. Εσείς ως αντιπολίτευση, αν ακούγατε αυτό που πρέπει να ξέρετε και όχι αυτά που θέλετε να ακούσετε, θα πηγαίνατε πολύ καλύτερα, είμαι σίγουρος.